Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας περιμένω να συνδεθούμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Γιαννακάκη, είναι το Styling Mornings και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο θέμα. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την Μπάρμπαρα Νάνου σήμερα. Και θα μιλήσουμε για τη Revitalize, μια eternal pink εταιρεία, η οποία στηρίζει τη μάχη για τον καρκίνο του μαστού. Περιμένω να δούμε ότι μας ακούτε και ότι μας βλέπετε καλά. Καλώς την Ιφηγένεια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Στείλτε μου ότι μας ακούτε και ότι μας βλέπετε καλά, παιδιά, και σε Facebook και σε Instagram, γιατί, ως γνωστόν, με τόσες συσκευές και τόσες συνδέσεις, κάτι μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Συνδέω και την Μπάρμπαρα τώρα μαζί μας και στο Instagram. Καλημέρα, γλυκιά μου. Τέλεια. Καλώς τη! Καλημέρα, Μπαρμπαρά μου. Καλημέρα. Πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ. Μα με είδες. Τι ωραία που τα είπαμε και από κοντά. Και εγώ πραγματικά πάρα πολύ το χάρηκα και χάρηκα έτσι που σας είδα όλους και που τα είπαμε έτσι και λίγο πιο αναλυτικά και από κοντά και ήταν πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και πραγματικά η συνεργασία μας είναι από τις συνεργασίες που με κάνουν πολύ χαρούμενη και πολύ περηφανή, γιατί συνολικά η Χρυσαλής Προδέρμα αλλά και η Revitalize είναι εταιρείες οι οποίες δεν παρέχουν απλά καλλυντικά. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Και είναι και πάρα πολύ ουσιαστικό όλο αυτό, έτσι. Και η δική σου πορεία με την εταιρεία είναι μακριά και έτσι μεγάλη και ουσιαστική. Και έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο σκοπό σήμερα να μιλήσουμε, έτσι. Για πες μας λίγο δύο πραγματάκια γι' αυτό, αρχικά. Είναι εξαιρετικό αυτό που λες και πραγματικά στο λέω, για άλλη μια φορά μου έχει σηκωθεί η τρίχα,
όταν σας πρωτογνώρισα και όταν πρωτογνώρισα τη Ρεβίτα Λας και διάβασα την ιστορία αυτή, μου έκανε μία... Ναι, είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη και οι δυο τους και είναι υπέροχο το ότι την κέρδισε αυτή τη μάχη, έτσι. Και την κερδίζει κάθε μέρα. Και πραγματικά με συγκλώνει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, μου έδωσε άλλους 10 λόγους να την επιλέξω. Και για το συναισθηματικό κομμάτι, έτσι, το πώς ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος να δημιουργήσει προϊόντα προκειμένου να γλυκάνει τον πόνο της γυναίκας του, αλλά και γιατί είναι φτιαγμένα ακριβώς για ιδιαίτερες ανάγκες, έτσι. Εμένα, πέρα από τους ανθρώπους, από κάποιους ανθρώπους που αγαπώ και έχουν νοσήσει από καρκίνο, που και εκεί έτσι με άγγιξε πολύ συναισθηματικά όλο αυτό. Είχα και εγώ μια προσωπική ιστορία με τα μαλλιά μου και με τα φρύδια μου, γιατί υπέφερα για πολύ καιρό από αλοπαικία. Οπότε αντιλαμβάνομαι πολύ το... Έχω βιώσει την ψυχολογία του να μην έχεις μαλλιά ή να θέλεις να κάνεις κάτι προκειμένου να το ενισχύσεις όλο αυτό και πώς, τι σημαίνει αυτό ψυχολογικά για έναν άνθρωπο, έτσι. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει ένα μπραντ το οποίο τόσο ουσιαστικά και τόσο βαθιά μας φροντίζει σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και με τον πιο αγνό τρόπο, έτσι, και όσον αφορά την πρώτη ύλη εννοώ. Μπράβο, ναι. Ήταν εκείνο το τέτοιο, δεν ήτανε, που λέγανε καν έτσι. Τέλειο. Και τα μαλλιά. Τέλει. Ένα λεπτάκι λίγο, αγαπημένη μου Μπαρμπάρα, γιατί κάποια κυρία εδώ μας λέει ότι δεν ακουγόμαστε στο Facebook. Τώρα μας ακούτε? Είμαστε καλά? Μήπως έκανε κάποια διακοπή το σήμα? Δώστε μου ένα σήμα ότι μας συνεχίζετε να μας ακούτε. Δεν νομίζω, γιατί τα προηγούμενα κορίτσια εδώ, καλημέρα Αλεξία, καλημέρα Βικάκη, γεια σου Μάτα μου. Οι υπόλοιποι μας λένε ότι μας ακούνε μια χαρά. Μήπως υπήρξε κάποιο κενό στο σήμα απλά? Ωραία. Καλημέρα Δέσποινα και σε σένα στο γραφείο. Λοιπόν, σούπερ. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, για τον όποιον λόγο κι αν, όχι, δεν ακουγόμαστε. Γιατί δεν ακουγόμαστε? Κάτι γίνεται με σένα, Μπάρμπαρά μου. Τώρα ακούγομαι. Μίλα μας λίγο. Μήπως τώρα ακούγομαι. Ακούτε την Μπάρμπαρα? Ακούτε τώρα την Μπάρμπαρα στο Facebook, παιδιά? Μ' ακούτε? Είμαστε ok? Τέλεια. Σούπερ, μας ακούνε. Ωραία. Σούπερ. Εντάξει. Ναι, τώρα ακούγεται. Τέλεια. Σούπερ. Λοιπόν, οπότε, σε κάθε περίπτωση, για να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε,
το να φροντίζουμε είτε τα φρύδια μας, είτε τις βλεφαρίδες μας, είτε τα μαλλιά μας, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε μία ασθένεια ή κάτι που να μας ζορίζει τόσο βαθιά, αλλά σε, αν έχουμε μία, ξέρεις, είναι λίγο πιο αδύναμα σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε ιδανικά, είναι τα τέλεια προϊόντα για να μας βοηθήσουν στο να τα δυναμώσουμε, okay? Και με όλο αυτό που ξεκίνησε ο υπέροχος αυτός άνθρωπος για τη γυναίκα του, δημιούργησε μια εταιρεία η οποία στηρίζει μόνιμα δράσεις για τη μάχη σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Σωστά, καλά τα λέω? Ακριβώς, ναι. Αυτό εμείς το λέμε στα αγγλικά, λέμε ότι είναι μια εταιρεία Eternally Pink. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Οκτώβριος που είναι ο μήνας του καρκίνου του μαστού, συνήθως υπάρχουν παντού αυτά τα ροζ κορδελάκια που σημαίνει ότι στηρίζει τον καρκίνο του μαστού, είτε λόγω της ενημέρωσης για να πηγαίνουν περισσότερες γυναίκες να κάνουν μαστογραφία, είτε βοηθώντας έμπρακτα γυναίκες να φτάσουν μέχρι να κάνουν αυτό το ραντεβού, αλλά και πιο μετά. Αυτή η εταιρεία λοιπόν, για να τιμήσει τον αγώνα αυτής της γυναίκας, της Γκέιλ, αυτό που κάνει είναι ότι δορίζει μόνιμα από όλες τις πωλήσεις όλων των προϊόντων χρήματα για αυτό το σκοπό, και θα μπορούσε να πει κανείς ότι έτσι στηρίζει έμπρακτα την κοινότητα αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, όπως είπα και πριν. Πόσο πιο έμπρακτα. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν μόνο τον Οκτώβρη, είναι όλη τη χρονιά. Έτσι. Αλλά τον Οκτώβρη, γιατί είπαμε ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας ο αφιερωμένος στην πρόληψη και στη στήριξη των γυναικών με καρκίνο του μαστού. Βλέπουμε πάρα πολλές δράσεις να συμβαίνουν. Η Revita Lash όμως, εκτός από το να στηρίζει όλο το χρόνο δράσεις, πράγματα, έρευνα, ανθρώπους, συλλόγους κτλ., αυτόν τον μήνα κάνει και κάτι παραπάνω. Για πες μας, ρε Μπάρμπαρα. Αυτό το μήνα κάνουμε κάτι παραπάνω εδώ, στην Ελλάδα, τοπικά, όπου στηρίζουμε το Άλμα Ζωής. Με το Άλμα Ζωής, γενικά, σαν Χρυσαλής Προτέρμα, έχουμε πάντα μία... Όλα τα χρόνια είχαμε κάποια συνεργασία. Οπότε, από τις πωλήσεις συγκεκριμένου προϊόντος, στηρίζουμε και αυτό τον οργανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταποδοτικός στην Ελλάδα. Είναι αξιοθαύμαστο το έργο πραγματικά και σε σχέση με την πρόληψη και σε σχέση με την ενημέρωση, αλλά και σε σχέση με τη στήριξη των γυναικών που νοσούν ή είναι στη μετάβαση βγαίνοντας από όλη αυτή την περιπέτεια. Έτσι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιπέτεια την οποία μπορούμε πια να την νικήσουμε και έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό. Είναι και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούμε να την προλάβουμε. Δηλαδή το πιο απλό, το να πάει να κάνει κάποιος μια εξέταση που μπορεί να είναι μια μαστογραφία, μπορεί να είναι πλέον υπάρχουν και άλλες εξετάσεις που μπορεί να γίνουν και από ό,τι έχω ενημερωθεί μπορεί να είναι και ακόμα πιο σωστές ως προς τη διάγνωση σε σχέση με την μαστογραφία. Απλά πρέπει να πας να το κάνεις. Εγώ καμιά φορά, να σου πω την αλήθεια, εκεί που προβληματίζομαι είναι, ξέρεις, παίρνουμε μέρος σε όλα αυτά. Μαστογραφία πάμε να κάνουμε. Δηλαδή παίρνουμε αυτόν που δεν θέλει, φοβάται από το χεράκι. Και ξέρεις, γιατί μπορεί να είναι κάποιος που φοβάται να κάνει αυτή την εξέταση. Νομίζω ότι το στηρίζω και είμαι μέρος όλου αυτού για μένα προσωπικά. Δεν ξέρω και αν θα έπρεπε να το πω, αλλά σημαίνει αυτό. Δηλαδή, παίρνω τη φίλη μου που φοβάται από το χεράκι και της λέμε, ξέρεις κάτι, θα πάρω άδεια 2 ώρες από τη δουλειά και πάμε μαζί να το κάνουμε. Αυτό. Γιατί αλλιώς το να φορέσω μια ροζ κορδελίτσα και το να στηρίξω ένα προϊόν έχει λιγότερη αξία. Δεν ξέρω αν εξηγώ σωστά αυτό που σκέφτομαι. Όλα. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα έχουν την αξία τους. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβάται κανείς στο να κάνει μια μαστογραφία. Η γνώση είναι δύναμη και εκείνη που μπορεί αρχικά να κερδίσει μια μάχη πριν καν ξεκινήσει, έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εγώ για χρόνια έκανα το εξής. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βοηθήσει κάποιες. Αυτόν τον μήνα έκλεινα τη μαστογραφία μου. Δηλαδή, με το που ξεκινούσε ο Οκτώβρης, σήκωνα το τηλέφωνο και έπαιρνα και έκλεινα τη μαστογραφία μου.
για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα τα αφήσω, ότι δεν θα το αναβάλω, ότι δεν θα κάνω κάτι που θα το αφήσει, ξέρεις, θα πάει παρακάτω, για να είναι σίγουρο ότι θα το κάνω. Είναι και αυτό ένας τρόπος. Σίγουρα έχει σημασία να στηρίξουμε τις γυναίκες που φοβούνται να μπουν στη διαδικασία της πρόληψης, έτσι, αυτό που έλεγες. Να την πάρουμε από το χέρι και να πάμε μαζί της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εκτός από αυτό, ας κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ακόμη και στηρίζοντας εταιρείες οι οποίες και συνολικά προσφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και αυτόν τον μήνα. Και θέλω να μας πεις λίγο για αυτό το εξαιρετικό προϊόν. Αρχικά, να πούμε ότι είναι αυτό το προϊόν που τρέχει αυτή τη στιγμή η δράση για αυτόν τον μήνα και για το άλμα ζωής, έτσι. Είναι αυτό το προϊόν, το οποίο είναι το Eyelash Conditioner, έτσι. Mm-hmm. Και τι ακριβώς είναι αυτό, θέλω να μας πεις, και τι μας προσφέρει. Λοιπόν, φαίνομαι και στις δύο κάμερες, φαίνομαι. Λοιπόν, αυτό το προϊόν, όταν το ανοίξει κάποιος, το πινελάκι του, θυμίζει λίγο eyeliner. Όπου και να το βάλω πάνω μου. Mm-hmm. Ωραία. Είναι ένα πολύ λεπτό σαν eyeliner. Αυτό μέσα το φιαλίδιο, το σωληνάριο, έχει ένα υγρό, το οποίο είναι ένας ορός θρέψης για τις βλεφαρίδες. Έχει μέσα όλα αυτά τα συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε προκειμένου οι βλεφαρίδες μας να είναι πλούσιες και γυριστές και υγιείς και γυαλιστερές και δυνατές και να μην σπάνε και να μην κάνουν ψαλίδα και να μην κοιτάζουν στα κάτω. Δεν έχει μέσα κανένα φάρμακο, δεν έχει μέσα ορμόνες. Το λέω γιατί είναι μια πολύ συχνή ερώτηση που μας κάνουν και μας παίρνουν και μας λένε «Ναι, αλλά τι έχει μέσα» και απαντάω. Έχει βιταμίνες. Έχει πεπτίδια, συγκεκριμένα μάλιστα έχει το Biopeptin Complex, το οποίο είναι πατενταρισμένο από την Revitalash, και έχει και φυσικά θρεπτικά έλαια, όπως είναι το Σοπαλμέτο. Είναι κάποια έλαια που μοιάζουν κάπως με το αβοκάντο, για να καταλάβετε. Είναι κάποια έλαια που είναι πάρα πολύ θρεπτικά. Mm-hmm. Και αυτό που κάνεις είναι ότι το χρησιμοποιείς μία φορά την ημέρα, όχι στη ρίζα ακριβώς, δεν θέλουμε... Θέλουμε να ακουμπήσει το δέρμα εκεί που ξεκινάνε οι βλεφαρίδες και κάνουν την καμπύλη, εκεί που ξεκινάει η βλεφαρίδα και κάνει το γύρισμα. Το σπάσιμο, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, δεν θέλουμε να πάει πάνω στο δέρμα, θέλουμε η βλεφαρίδα να απορροφήσει το σέρου και αυτό θα κάνει τη δουλίτσα του. Μία φορά την ημέρα είναι αρκετό, δεν υπάρχει λόγος κάποιος να το κάνει δύο φορές mm-hmm. την ημέρα και δουλεύουμε μόνο τις πάνω βλεφαρίδες. Δεν δουλεύουμε τις κάτω βλεφαρίδες mm-hmm. Και δεν δουλεύουμε τις κάτω βλεφαρίδες γιατί όταν βάλεις πάνω, μόλις ανοιγοκλείσει το μάτι σου που θα γίνει πάρα πολλές φορές το λεπτό αυτό ούτως ή άλλως, θα πάει το προϊόν και εκεί. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος. Ωραία. Αυτό Μπαρμπάρα το κάνουμε το πρωί κατά κύριο λόγο πριν το make-up, έτσι. Ιδανικά το κάνουμε το πρωί, ναι. Ιδανικά το κάνουμε το πρωί. Θα πρέπει mm-hmm. να έχουμε πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καθαρές βλεφαρίδες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω καθαρές βλεφαρίδες δεν σημαίνει δεν φοράω μάσκαρα ή δεν φοράω eyeliner. Έχω καθαρές βλεφαρίδες, σημαίνει ότι έχω μπει στη διαδικασία και τις έχω καθαρίσει από τη σκόνη, από τις τσίμπλες, από τα δάκρυα, από οτιδήποτε είναι αυτό που μπορεί να υπάρχει πάνω σε αυτές. Και η ελλιπής ή η λανθασμένη καθαριότητα των βλεφαρίδων είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι βλεφαρίδες δεν είναι πάρα πολύ υγιείς. Mm-hmm, mm-hmm. Ιδανικά, ναι, λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε το πρωί την περιποίηση αυτή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να την κάνουμε και το βράδυ. Απλώς το βράδυ είναι αρκετά κακή ιδέα να χρησιμοποιήσεις τον ορό, να χρησιμοποιήσεις αμέσως τις κρέμες σου και μετά να πέσεις να κοιμηθείς. Πάνω στο μαξιλάρι νομίζω ότι θα γίνει... Μ' ακούτε, γιατί κάτι έκανε το τηλέφωνο μου. Μ' ακούτε, παιδιά? Εγώ σ' ακούω. Μπαρμπάρα, μ' ακούς? Ναι, ναι. Τέλεια. Ναι, ωραία. Τι έλεγα, ναι, δεν είναι απαραίτητα κακή ιδέα να χρησιμοποιήσεις το Revitalash Advanced το βράδυ. Απλώς αν το χρησιμοποιήσεις το βράδυ θα πρέπει να του επιτρέψεις να απορροφηθεί σωστά. Στη συνέχεια να πας να βάλεις το skin care routine, να κάνεις, θες να βάλεις τις κρέμες σου και τους ορούς σου και μετά από mm-hmm. κάποια ώρα μπορείς να πας να ξαπλώσεις. Άρα αν είσαι από τους ανθρώπους που το βράδυ απλά τα κάνετε όλα μαζί, κάντε το καλύτερα το πρωί και για να μην το ξεχνάτε... Δεν είναι για μένα το βράδυ. Ούτε για μένα είναι το βράδυ. Το βράδυ. Ναι, ούτε για μένα είναι το βράδυ. Και κάνω ένα κόλπο που μας είχε πει η εκπαιδεύτριά μας. Το έχω δίπλα στην οδοντόβουρτσά μου, για να το θυμάμαι.
να το χρησιμοποιώ. Γιατί ξέρω, πολύ καλό. Ναι, αυτά τα προϊόντα δεν δουλεύουν αν δεν τα βάλεις. Πρέπει να το βάλεις, δεν αρκεί να το έχεις, να το χρησιμοποιείς και όλοι. Τίποτα δεν δουλεύει αν δεν το κάνεις σε αυτή τη ζωή. Αλήθεια είναι αυτό. Όχι μόνο τα προϊόντα, τα πάντα. Και τα προϊόντα φυσικά. Τέλεια. Οπότε, ναι, μαζί με το πλύσιμο των δοντιών και το πλύσιμο και τα λοιπά, και αφού καθαρίσουμε το πρόσωπό μας και πλύνουμε τα δοντάκια μας, τσουκ 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 βάζουμε το σέρουμ αυτό και ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένα προϊόν το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις τις βλεφαρίδες που θέλεις και να αποφεύγεις... θεωρώ πως είναι μια πάρα πολύ καλύτερη επιλογή από κάθε άποψη στο να έχεις τις βλεφαρίδες που θέλεις, από το να μπεις στη διαδικασία να βάλεις πρόσθετα πράγματα πάνω στις βλεφαρίδες σου, που στην πραγματικότητα κάνουν και ζημιά στην ίδια τη βλεφαρίδα, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό της. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι πολύ καλοδουλεμένες ή είναι τέλος πάντων με τέτοιες τεχνικές που δεν κάνουν ζημιά, αλλά ό,τι και να είναι, η φυσική βλεφαρίδα όταν την ενισχύσεις και της δώσεις τη φροντίδα που χρειάζεται προκειμένου να σου δώσει το βλέμμα που θέλεις, έτσι, κακά τα ψέματα, βοηθάει, είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος, έτσι δεν είναι, από το να βάλεις κάτι πρόσθετο. Σίγουρα. Ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι υπάρχει πάντα ένα trend. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει το trend, βάζω βλεφαρίδες, κάνω extension, αυτή τη στιγμή τα extensions δεν είναι τόσο πολύ στη μόδα όσο είναι το lash lift. Στην Αμερική αυτά έχουν αρκετά ξεπεραστεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ζητούμενο είναι να μπορώ να ξυπνάω το πρωί και χωρίς να κάνω τίποτα, τα φυσικά μου φρύδια και οι φυσικές μου βλεφαρίδες να είναι έτσι όπως θέλω να είναι. Υπάρχει γενικά μία τάση και θα υπάρξει ακόμα πιο έντονα τα επόμενα χρόνια να επιστρέψουμε στο να προσπαθούμε εμείς να είμαστε πιο, όσο γίνεται πιο όμορφες, χωρίς να έχουμε πάρα πολλά τεχνητά και ψεύτικα πράγματα πάνω μας. Ωστόσο, φυσικά, ξέρεις, είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες αγαπούν τόσο πολύ το extension βλεφαρίδας και σου λέω ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό ή δεν θέλω να ζήσω χωρίς αυτό. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι δικαίωμα της κάθε γυναίκας. Βέβαια, και στηρίζουμε φυσικά πάντα και αυτές τις γυναίκες. Απλώς αυτό το συγκεκριμένο serum σε αυτές τις γυναίκες, αυτό που τις βοηθάει είναι να μπορούν να κάνουν την τεχνική που αγαπούν, που σίγουρα θα πηγαίνουν στον καλύτερο επαγγελματία που θα το κάνει πάρα πολύ προσεκτικά και δεν θα τους φτύρει τις δικές τους βλεφαρίδες, αλλά η βλεφαρίδα η φυσική τους που συγκρατεί το extension θα είναι πολύ πολύ πιο δυνατή. Και υπάρχει αυτό το κενό ανάμεσα στη φυσική βλεφαρίδα και στο extension για να μπορέσει να χωρέσει αυτό το μικρούλι πινελάκι που είναι πολύ μικρούλι. Το δείχνω τώρα στο Instagram, το δείχνω και στο Facebook. Ναι, είναι πάρα πολύ λεπτές οι τριχούλες. Οπότε σε κάθε περίπτωση μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει, είναι ασφαλές. Γνωρίζουμε ότι, και το έχουμε επιβεβαιώσει αυτό από πολλές πλευρές, ότι δεν επηρεάζει με κάποιο τρόπο ούτε το extension, ούτε το last lift. Σε κάθε περίπτωση μπορείς να το χρησιμοποιείς, γιατί είναι ένα καλλυντικό. Πώς βάζεις τις κρέμες στο πρόσωπό σου, είναι σαν να βάζεις το σέρουμ σου στις βλεφαρίδες. Εξαιρετικό. Θέλω να διαβάσω ένα σχόλιο της Χριστίνας, η οποία μας λέει ότι πέρασα καρκίνο πριν από 5 χρόνια, όχι στο μαστό, αλλά ο καρκίνος είναι καρκίνος, δεν πρέπει να το φοβόμαστε, αλλά να τον αντιμετωπίζουμε. Πρόληψη και δύναμη και καλή ψυχολογία. Γλυκιά μου, αρχικά να σου στείλουμε μια μεγάλη αγκαλιά και να σου πούμε ότι είσαι ηρωίδα και εσύ και όλες οι γυναίκες και όχι μόνο που περνάνε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ο καρκίνος είναι καρκίνος όπως το λες και η πρόληψη και η δύναμη βοηθάνε πάρα πολύ, όπως και η καλή ψυχολογία, και είμαστε εδώ για να δώσουμε ένα ακόμα χέρι βοηθείας προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλεια. Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Νομίζω χρειάζεται θάρρος. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Θέλει θάρρος, ναι, και θέλει θάρρος στο να... Δεν είναι πάντοτε εύκολο να το αποδεχθείς, έτσι. Δεν είναι πάντοτε εύκολο και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και να το αποδέχεσαι και να το λες σαν να είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται, ακριβώς αυτό. Ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και μπορεί να είναι μία μάχη που μπορεί να κερδιθεί και έχει σημασία όλοι να το στηρίξουμε αυτό. Αγαπημένοι φίλοι μου,
Έχει όχι μόνο μία, αλλά αρκετές έχουν κερδίσει αυτή τη μάχη και του καρκίνου του μαστού. Είναι κάτι που μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμο και έχει σημασία να το στηρίξουμε όλοι με κάθε τρόπο και από όποια πλευρά μπορούμε, έτσι. Και αυτές οι δράσεις είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Το sharing λοιπόν αυτό, πέρα από τη δουλειά που κάνει στις βλεφαρίδες μας, κάνει και μια ακόμη δουλειά για αυτό το μήνα, στηρίζει τη δράση του, από το Άλμα Ζωής. Και όσοι θέλετε να το βρείτε, θα δείτε το link που είναι περασμένο στο Facebook αυτή τη στιγμή και αμέσως μόλις κλείσουμε το live και στο Instagram θα το βρείτε και στο link in bio και στο link του IGTV, ή διαφορετικά μπορείτε να μπείτε στη Revita Last Greece και να το βρείτε κατευθείαν. Αλλά θέλω να πούμε και λίγο, γιατί από αυτό το εκπληκτικό προϊόν, ένα ξαδερφάκι του είναι αυτό που είναι για τα φρύδια και κάνει αντίστοιχα την ίδια δουλειά στα φρύδια, και θέλω να μας πεις και γι' αυτό δύο πράγματα, Μπάρμπαρα. Λοιπόν, το Revita Brow, η διαφορά του είναι στο applicator, νομίζω φαίνομαι και στις δύο κάμερες. Το applicator είναι διαφορετικό. Μου θυμίζει περισσότερο το applicator που έχουν μερικά lip gloss. Τα συστατικά είναι πάρα πολύ παρόμοια. Ίσως είναι λίγο πιο ενυδατική η σύνθεση, γιατί στα φρύδια, εκτός ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αρρέωση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το φρύδι το αντίχασα. Που εσύ του λες πήγαινε κάτσε εδώ, και αυτό όχι, θέλει να πάει πάνω. Όσο αυτό που κάθεται έτσι, το καλύτερό μου είναι αυτές που είναι έτσι όρθιες. Λοιπόν, εγώ έχω μερικά τέτοια εδώ, τα έχω αγαπήσει και τα αφήνω έτσι όπως, να πάνε όπως θέλουν, αυτά δεν με ενοχλούν. Αυτά που με ενοχλούσαν ήταν αυτά που εγώ ήθελα να είναι λίγο πιο, ξέρεις, λοξά, και θέλανε και αυτά να πάνε πάνω. Όχι, αυτά πρέπει να υπακούσουν. Εδώ λοιπόν το χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο, μία φορά την ημέρα. Εδώ πέρα μπορούμε είτε να πάμε να πιέσουμε στα σημεία που έχουμε τα κενά ή στα σημεία που θέλουμε το φρύδι μας να είναι πιο υγιές, ή θα πάμε και θα κάνουμε ένα πέρασμα. Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ αυτό το προϊόν, γιατί χάρη σε αυτό το προϊόν έχω πλέον δύο φρύδια που είναι φυσιολογικά και δεν είναι σαν να έχει συμβεί κάτι στο κέντρο του προσώπου, όπως παλιά. Δεν έχω τα φρύδια των 90s. Δεν έχω φρύδια 90s πια, όχι. Το μόνο, αυτό που ήθελα να πω, που δεν το είπα πριν, είναι ότι ειδικά αυτά τα προϊόντα τα οποία δουλεύουν με τελείως φυσικό τρόπο και στην ουσία τι κάνει, υποστηρίζει τη φυσιολογία των φρυδιών ή των βλεφαρίδων, χρειάζονται κάποιο συγκεκριμένο χρόνο για να δράσουν. Στις βλεφαρίδες τα αποτελέσματα είναι αρκετά άμεσα, γιατί ο κύκλος ζωής, τι σημαίνει κύκλος ζωής, πότε γεννιέται μια καινούρια βλεφαρίδα, μένει πάνω στο μάτι και μετά θα σταματήσει να μεγαλώνει. Κάποια στιγμή θα πεθάνει, θα πέσει και θα βγει από κάτω το μωρό βλεφαρίδα, η καινούρια. Στις βλεφαρίδες λοιπόν αυτός ο κύκλος ζωής είναι σύντομος. Άρα συνήθως στους δύο μήνες έχεις ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Στα φρύδια είναι πιο μεγάλος αυτός ο κύκλος ζωής. Άρα θέλει λίγο περισσότερη υπομονή. Την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα, το έβαλα για καμία κοσαριά μέρες, δεν είδα να φυτρώνει τίποτα το συγκλονιστικό σε φρύδι και βαρέθηκα και το άφησα στην άλλη και μου τα έλεγα, αλλά είναι δυνατόν, τι κάνεις, λέω, αφού έχει συγκεκριμένο κύκλο ζωής. Οπότε ναι, θέλει λίγο παραπάνω υπομονή, θέλει ένα τρίμηνο, μπορεί και 4 μήνες για να αρχίσεις να βλέπεις μια ορατή βελτίωση, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη φυσιολογία του οργανισμού. Και αντίστοιχα με τα μαλλιά, εκεί είναι ακόμα πιο μεγάλος ο κύκλος, είναι ένας χρόνος. Άρα, ναι, δηλαδή ξέρεις, ανάλογα με το τι είναι αυτό που προσπαθείς να βελτιώσεις, πρέπει να κάνεις αντίστοιχα υπομονή. Το ίδιο γίνεται και με το δέρμα. Δεν θα φύγει ακμή σε ένα βράδυ, ούτε τις χρωμίες. Θέλει το καθένα το χρόνο του. Ευτυχώς λοιπόν στα φρύδια και στις βλεφαρίδες είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί γίνεται γρήγορα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λες, γιατί η επιμονή σε κάποια πράγματα και το να. Εντάξει, τόσο ή άλλως είναι μια διαδικασία, τώρα το να το περάσει αυτό είναι ένα λεπτό. Έτσι, από τη στιγμή που έχεις καθαρό πρόσωπο και καθαρά φρύδια, το να κάνεις απλά αυτή την κίνηση είναι πάρα πολύ λίγο. Δεν απαιτεί χρόνο. Θέλει λίγο υπομονή όμως στη διάρκεια για να περιμένεις να δεις το αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, γιατί. Εντάξει, συνήθως περιμένουμε να γίνουν όλα με ένα μαγικό ραβδί πάντα σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν γίνεται, δεν πατάς ένα κουμπί. Ειδικά όταν το θέλουμε με φυσικό τρόπο, χωρίς χημικά, χωρίς φάρμακα, χωρίς ορμόνες, δεν γίνεται. Ναι, αλλά η ουσία του αποτελέσματος με τον φυσικό τρόπο είναι πάρα πολύ...
Πάρα πολύ διαφορετικό πράγμα, έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό το φυσικό αποτέλεσμα. Και μετά είναι και πολύ εύκολο να το συντηρήσεις αυτό. Δηλαδή, άπαξ και έχεις πάρει το αποτέλεσμα που θέλεις, που στα φρύδια είναι ότι τα φρύδια θα γίνουν πιο υγιή, θα φαίνονται πολύ πιο όμορφα, θα φαίνονται πολύ πιο πυκνά. Αντίστοιχα και στις βλεφαρίδες συμβαίνει το ίδιο. Στις βλεφαρίδες επίσης υπάρχει και το curl effect, ότι είναι και πολύ πιο γυριστές μετά τη χρήση του σέρουμ. Άπαξ λοιπόν και πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα, μετά χρειάζεται απλά μία συντήρηση. Δεν χρειάζεται καν δηλαδή, να τα χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Άρα είναι κάτι που επί της ουσίας θα προσπαθήσεις μία φορά να το βελτιώσεις και μετά απλά το συντηρείς. Και μετά απλά είναι δικό σου. Είναι τα καινούργια σου φρύδια δικά σου και καινούργιες σου φλεβαρίδες. Μας είπες όμως και για τα μαλλιά. Και επειδή και τα μαλλιά είναι ένα σημαντικό θέμα, υπάρχουν γυναίκες που δυσκολεύονται πάρα πολύ να δυναμώσουν τα μαλλιά τους. Έχουν πολύ αδύναμη τρίχα ή έχουν λίγα μαλλιά. Φυσικά οι γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπως αυτή του καρκίνου ή άλλοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αλοπεκία όπως εγώ, εδώ έχουμε μια σειρά προϊόντων, έτσι, είναι το σαμπουάν, το conditioner και είναι και ο αφρός, καλά τα λέω. Ναι, τα λες πάρα πολύ καλά. Είναι μια τριπλέτα στην πραγματικότητα. Ναι. Προϊόντων. Τα οποία λειτουργούν συνδυαστικά. Καλά τα λέω επίσης. Και αυτό λοιπόν, εδώ. Τα λες πάρα πολύ καλά. Η Revita Lash είναι μια εταιρεία η οποία σχεδιάζει προϊόντα μόνο όταν υπάρχει πραγματικά ανάγκη να σχεδιαστούν. Σε σχέση λοιπόν με τα μαλλιά, όταν έχουμε τριχόπτωση, τώρα δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που υπάρχει μια κληρονομικότητα στους άντρες, που εκεί τις περισσότερες φορές δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Θα σου μιλήσω για τη δική μου περίπτωση, έτσι που πέρασε ένα ψυχικό σοκ και το αποτέλεσμα ήταν να μου πέσουν και τα μαλλιά και οι βλεφαρίδες και το έπαθα σχετικά πρόσφατα αυτό. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι πρέπει να σκεφτείς σε σχέση με τα μαλλιά, ότι τα μαλλιά φυτρώνουν πάνω στο κρανίο. Έτσι, αυτό λέγεται τριχωτό της κεφαλής. Το τριχωτό της κεφαλής, ένα χαρακτηριστικό που έχει, είναι ότι έχει πάρα πολλούς μειγματογόνους αδένες. Έχει δηλαδή πολλούς αδένες, οι οποίοι παράγουν σμίγμα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές τα μαλλιά λαδώνουν, που λέμε πάρα πολύ γρήγορα. Όταν έχουμε, όταν έχουμε σμιγματογόνους αδένες, οι οποίοι υπερλειτουργούν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια τέτοια συμφόρηση, άρα οι τρίχες μπορεί να αδυνατήσουν, γιατί πνίγονται μέσα σε αυτό το ασφυξιακό περιβάλλον. Γιατί εκτός από το περίσσιο σμίγμα, έχει να κάνει και με τη σύνθεση, αλλά μην πάμε τόσο μακριά, υπάρχει και το περίσσιο δέρμα. Η ξηροδερμία, η πιτηρίδα, όλα αυτά έχουν να κάνουν με περίσσια νεκρών κυττάρων. Άρα το πρώτο που κάποιος πρέπει να σκεφτεί είναι πώς καθαρίζω αυτή την περιοχή που υπάρχει μια κίνηση. Υπάρχουν οι αδένες, υπάρχουν οι τρίχες. Δεν είναι ένα μέρος του δέρματος, γιατί δέρμα είναι και αυτό το οποίο παίρνει πολύ εύκολα αέρα. Αυτό λοιπόν το σαμπουάν, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει είναι ότι είναι κερατολυτικό. Κερατόλυση σημαίνει όταν κάτι λύνει, αποσυμφορεί δηλαδή την κεράτινη στιβάδα που είναι η εξωτερική στιβάδα. Στο τριχωτό της κεφαλής είναι αρκετά πυκνή αυτή η στιβάδα. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνει είναι σαν να κάνει ένα peeling, να το πω έτσι λίγο πιο απλά. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται, αρχίζει και παίρνουν λίγο αέρα οι θύλακες. Εσύ κατευθείαν νιώθεις καλύτερα, δεν είναι ένα σαμπουάν το οποίο έχει κόκκους, δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο, το κάνει γιατί περιέχει μέσα σαλικυλικό οξύ. Αυτό λοιπόν βοηθάει πάρα το πολύ. Το σύνθεσής του. Ακριβώς, ναι. Βοηθάει πάρα πολύ και στην περίπτωση που μπορεί λόγω της υπέρμετρης αυτής λιπαρότητας να έχεις και φαγούρες στο κεφάλι, μπορεί να έχεις και άλλα θέματα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Ότι για να μπορέσει να απορροφηθεί οτιδήποτε εδώ, θα πρέπει να μπορέσει να εισχωρήσει. Άρα, όπως αντιμετωπίζω το πρόσωπο που θα το καθαρίσω πριν βάλω ένα σέρουμ ή στις βλεφαρίδες θα τις καθαρίσω πριν βάλω το σέρουμ, το ίδιο πρέπει να κάνω και στα μαλλιά. Ταυτόχρονα όμως η σύνθεση αυτή είναι πάρα πολύ ενυδατική και πάρα πολύ θρεπτική, γιατί αν θέλω να κάνω θρέψη στα μαλλιά θα πρέπει να το κάνω από εδώ. Από τη ρίζα, τρώει το μαλάκι, όχι από την άκρη. Στην άκρη συνήθως βάζουμε προϊόντα γιατί αυτή η άκρη είναι παλιά. Ναι, έχει ξεραθεί τόσο και έχει, και έχει ξεραθεί, ακριβώς. Αλλά από εδώ δεν μπορώ να πάω να κάνω θρέψη. Τη θρέψη θα την κάνω από εδώ πάνω. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σαμπουάν, το οποίο είναι thickening,
βοηθάει πάρα πολύ στον όγκο. Καταρχήν, επειδή σου καθαρίζει πολύ τα μαλλιά, αμέσως βλέπεις ιδιαίτερο όγκο. Βοηθάει πάρα πολύ στο να είναι καθαρά με το σωστό τρόπο, ώστε όταν μετά εσύ θα πας να βάλεις τα επόμενα προϊόντα που είναι τα πιο θεραπευτικά, να μπορέσουν να δουλέψουν. Το επόμενο προϊόν λοιπόν που θα χρησιμοποιήσουμε, αφού θα βάλουμε το thickening conditioner, το thickening shampoo, συγγνώμη, το οποίο εκεί αυτό που θέλω να πω, είναι ότι χρειάζεστε πολύ μικρή ποσότητα. Δεν χρειάζεστε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Ναι, δεν θέλει πάρα πολύ. Κάνει πολύ αφρό και καθαρίζει πολύ καλά. Μετά, για όσους χρησιμοποιούν... Παραπάνω, μου ξεχάσαμε. Με χάσατε. Ναι, τώρα σ' ακούμε. Τώρα μας ήρθες πάλι πίσω. είχαμε μείνει στο ότι... Δεν πειράζει, είναι τα κενά του σήματος. Μας είχες πει ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε μεγάλη ποσότητα από το σαμπού, έτσι. Ότι όταν επιλέξουμε να καθαρίσουμε τα μαλλιά μας με το σαμπού αυτό, δεν χρειάζεται να βάλουμε μια σημαντικά μεγάλη ποσότητα. Δεν παίρνουμε και άλλη, δεν ρίχνουμε. Ακριβώς. Και μετά, ανάλογα με το μήκος που έχουν τα μαλλιά και με το αν τα μαλλιά είναι βαμμένα και γενικά αν τα κουράζουμε με το styling, υπάρχει και το thickening conditioner, που είναι ένα προϊόν το οποίο θα πάει και θα ενυδατώσει τα μαλλιά, θα τα θρέψει. Και πάλι, ανάλογα με τα μαλλιά που έχουμε, είτε το χρησιμοποιούμε μόνο στις άκρες, είτε το χρησιμοποιούμε από τη ρίζα και αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω ακριβώς. Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω αυτό το πράγμα. Γιατί μας έχουν μάθει γενικώς ότι το conditioner στα μαλλιά μας το βάζουμε μόνο στις άκρες, ότι δεν το βάζουμε στη ρίζα. Ναι. Εγώ για κάποιο λόγο, δηλαδή αν δεν το βάλω από πάνω και δεν νιώσω όλο το μαλλί ότι λιένεται και το ότι είναι και πάρα πολλά, νιώθω ότι δεν έβαλα, πώς να σου το πω. Ισχύει αυτό? Τι γίνεται στην περίπτωση? Νομίζω ότι οι οδηγίες κάθε φορά είναι αρκετά εξατομικευμένες, γιατί έχει να κάνει με το πόσο χοντρή ή λεπτή τρίχα έχει μια γυναίκα ή ένας άντρας, πόσο συχνά λούζει τα μαλλιά, κατά πόσον υπάρχει ένα εξισορροπημένο pH, και άρα αν τα μαλλιά λερώνονται πάρα πολύ γρήγορα, ξέρεις αυτό που λέμε ότι λαδώνουν τα μαλλιά. Το συγκεκριμένο δεν είναι καθόλου βαρύ, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από τη ρίζα, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο σίγουρα δεν απευθύνεται σε όλους, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει κοντά μαλλιά, κάποιος έχει ένα μαλλί πιο κοντά από το δικό μου και είναι και φυσικό που δεν το βάφει, ενδεχομένως δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιεί κάθε φορά. Αυτό όμως που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιος συστηματικά όταν θέλει να βελτιώσει τον όγκο των μαλλιών του είναι το foam, ο αφρός. Είναι αυτό. Ναι. Όπως έχουμε λοιπόν τη θεραπευτική σύνθεση για τις βλεφαρίδες και τα φρύδια, υπάρχουν τα αντίστοιχα συστατικά μέσα στον αφρό. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα. Θα πρέπει αυτή την ποσότητα όμως να πάμε και να τη δουλέψουμε από εκεί που φυτρώνουν τα μαλλιά. Στη ρίζα. Στη ρίζα, ναι. Αν λοιπόν κάποιος έχει κοντά μαλλιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Βάζεις λίγο στα χέρια σου και πας και το δουλεύεις. Αν έχεις πιο μακριά μαλλιά, θέλει λίγο περισσότερη διαδικασία. Λοιπόν, όταν το πατάς, βγαίνει έτσι. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάω να βάλω... Τέλειο. Πας ρίζα. Ναι, πας ρίζα. Φεύγεις, φτιάχνεις μια άλλη χωρίστρα. Πας ρίζα. Πας στην άλλη ρίζα. Ναι. Πας εδώ. Ωραία, το δουλεύεις λίγο. Καλά, υπέροχο το μαλλί, ε. Ουσιαστικά κάνεις αυτό, ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω με τα δάχτυλά μου... Ότι ακουμπάει στο δέρμα. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και μετά... Αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο δεν βαραίνει τα μαλλιά. Δεν έχω χτένα μαζί μου, δεν πειράζει, το κάνω με τα χέρια. Και μετά μπορείς να φτιάξεις τα μαλλιά σου έτσι όπως θέλεις. Ούτε θα σταλερώσει... Ούτε θα φανεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν βαραίνει καθόλου. Το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ το προϊόν. Δεν βαραίνει καθόλου, καθόλου. Δηλαδή δεν αισθάνεσαι, δεν έχει ούτε λιπαρή αίσθηση καθόλου, ούτε, ξέρεις, να το νιώσεις ότι κολλάει ή ότι μετά όταν θέλεις να τονώσεις τα μαλλιά σου ή ξέρω εγώ να τα φτιάξεις επιπλέον, έχεις αυτή την αίσθηση. Ούτε καν στα χέρια. Αυτό, ούτε καν στα χέρια. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή... Μπορώ να κάνω και πάνω στις φλεφαρίδες μου έτσι. Δεν έχω καθόλου την αίσθηση ότι έχω κάτι το οποίο κολλάει. Πολύ σημαντικό βέβαια
όπως είπα πριν, δεν θα στρώσει αυτό ποτέ. Πολύ σημαντικό να έχεις σχετικά καθαρά μαλλιά. Ναι, τι σημαίνει σχετικά καθαρά μαλλιά? Ναι, δηλαδή κάποιος θα πρέπει να λούζεται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα ή 2 φορές την εβδομάδα όταν έχεις πρόβλημα τριχόπτωσης και αραίωσης, γιατί όταν υπερισχύει το σμίγμα στο τριχωτό της κεφαλής, μετά είναι πολύ δύσκολο να διαπεράσει το προϊόν. Σε αυτό που λες σε σχέση με το λούσιμο, αυτό που έχω παρατηρήσει και σε μένα την ίδια, είναι ότι μετά βαραίνει το μαλλί και νιώθει σαν να σου τραβάει κάποιος τα μαλλιά. Δηλαδή, τόσο το ότι μαζεύεται το σμίγμα ή κάτι σε σχέση με το δέρμα. Όταν δεν είσαι αρκετά λουσμένος, να το θέσω έτσι, νιώθεις ότι κάποιος είναι σαν να σου τραβάει τα μαλλιά προς τα κάτω. Οπότε, είναι η αρχή του να πέσει μετά η τρίχα, γιατί πραγματικά είναι σαν κάτι να την τραβάει, έτσι. Μα ισχύει. Έχω αυτή αυτό. Την αίσθηση. Ισχύει ναι. Αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος. Υπάρχουν κάποιες ορμονικές διαταραχές που προκαλούν στο πρόσωπο υπερτρίχωση. Θα έχετε δει, φαντάζομαι, γυναίκες που έχουν πάρα πολύ τριχοφία στο πρόσωπο. Στις πολυκιστικές οθήκες, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ κοινό σύνδρομο, η βιβλιογραφία λέει ότι ή θα κάνεις ακμή, ή θα κάνεις τριχοφυΐα, σπάνια μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Και είναι πολύ απλός ο λόγος, ότι όταν υπάρχει υπερέκριση σμίγματος, αδυνατίζουν οι τρίχες και πέφτουν. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στα μαλλιά. Πολλές φορές, δηλαδή, ένας από τους λόγους που μπορεί να πέφτουν τα μαλλιά είναι γιατί υπάρχει υπερβολικό σμίγμα και γι' αυτό και βοηθάει πάρα πολύ ένα κερατολυτικό σαμπουάν. Υπάρχει όμως περίπτωση να είναι... Σχεδόν πάντα το θέμα μπορεί να είναι και διατροφικό, δηλαδή μπορεί να μην τρως τόσο καλά όσο τα μαλλιά σου θα θέλαν και άρα οι πιο λίγες βιταμίνες που παίρνεις από το φαγητό σου ή οι βιταμίνες που μπορείς να απορροφήσεις, άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή, να μην φτάνουν σε αυτό που χρειάζεται τελικά το τριχωτό της κεφαλής σου για να έχεις υγιή μαλλιά, οπότε παίρνεις και τα βάζεις τοπικά. Θεωρώ ότι πάντα η προσέγγιση πρέπει να είναι ολιστική, αλλά... Προσέγγιση, πολύ σωστά το λες. Δηλαδή, όλα παίζουν ρόλο στον τρόπο που η υγεία μας είναι μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Έχει να κάνει με το πώς τρώμε, με το πώς κοιμόμαστε, με το πόσο άγχος έχουμε, πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας, ακριβώς. Αν έχουμε λίγο χρόνο ηρεμίας μες την ημέρα και άλλα πολλά. Το καλό είναι ότι έχουμε πλέον πολλά όπλα, έχουμε πολλές τεχνικές για να αντιμετωπίσουμε και εφόσον βρούμε ποια είναι η αιτία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα μαλλιά τους είναι ότι μην απογοητεύεστε, θέλει λίγο περισσότερο καιρό. Δεν είναι τόσο άμεσο όσο είναι οι βλεφαρίδες και τα φρύδια, όπως είπα και στην αρχή. Θέλει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχεις αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε και πολλά παραδείγματα από ανθρώπους πολύ μεγάλους σε ηλικία, που χάρη σε αυτά έχουν πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Όπως είναι αυτό, δεν θα γίνει σε ένα βράδυ. Θέλει λίγο δουλίτσα. Έτσι. Μαγικά ραβδάκια ακριβώς δεν υπάρχουν, αλλά σίγουρα είναι κάτι που το καταλαβαίνεις από την πρώτη στιγμή όταν έρθεις σε επαφή με τη Revitalaz. Είναι μια εταιρεία που ξέρει πολύ καλά τι κάνει και γιατί το κάνει. Το καταλαβαίνεις με τη μία. Δηλαδή, με το που πάρεις ένα προϊόν στα χέρια σου, κατευθείαν καταλαβαίνεις ότι το έχουν μελετήσει πάρα πάρα πολύ και ότι αυτό που κάνουν είναι πολύ ουσιαστικό και έχει βάθος, έχει έρευνα, έχει προσπάθεια, έχει. Και χαίρομαι πάρα 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 πολύ γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις, γιατί υπάρχει και το κομμάτι του beauty, του make-up μάλλον, έτσι, που είναι αυτού του είδους τα προϊόντα. Ναι. Αλλά τι να πω για αυτή τη μάσκαρα την οποία απλά πεθαίνω, έτσι, δεν λατρεύω. Δεν. Ωραία, θες να ξεκινήσουμε με τη μάσκαρα. Λοιπόν, όπως θέλω, να μην θέλω. Για μένα ήταν και μια φυσιολογική εξέλιξη, δηλαδή εφόσον έχουν προϊόντα τα οποία ομορφαίνουν τόσο πολύ τις φυσικές βλεφαρίδες και τα φρύδια, ήταν λογικό να εξελίξουν την γκάμα τους και με προϊόντα που βάζεις καθημερινά στα φρύδια και στις βλεφαρίδες. Αυτή είναι η Double Ended Mascara.
Double Ended Mascara έχει από τη μία πλευρά primer και από την άλλη πλευρά έχει μάσκαρα. Και, και οι δύο συνθέσεις... Αυτό το καταπληκτικό. Ναι, το primer είναι μπλε, το οποίο μπορείς να το αφήσεις και απλά να έχεις μία μπλε βλεφαρίδα. Δεν γράφει τόσο έντονα μπλε όσο το δείχνεις εσύ αυτή τη στιγμή. Είναι φανταστική. Ναι, είναι φανταστική φορεμένη. Είναι σαν μια μάσκα βλεφαρίδων αυτό. Μοιάζει περισσότερο με μάσκα βλεφαρίδων παρά με primer, γιατί αγκαλιάζει πολύ ωραία τις βλεφαρίδες, τις ανυδατώνει, τις βοηθάει να είναι γυριστές και όταν μετά περνάς από πάνω με τη μάσκαρα, εκτός ότι χρειάζεσαι πολύ λιγότερη μάσκαρα, το μπλε κάτω από το μαύρο κάνει το απόλυτο μαύρο. Δίνει την πολύ μαύρη βλεφαρίδα που ονειρευόμαστε. Τώρα, σαν σύνθεση, έχει αρκετά από τα συστατικά που υπάρχουν και μέσα στο σέρουμ, οπότε είναι και αυτό ένα προϊόν που το φοράς και ταυτόχρονα ενισχύει την υγεία των βλεφαρίδων σου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ έντονες ευαισθησίες. Ανθρώπους με αλλεργίες, ανθρώπους με κοκκινίζουν ή που δακρύζουν τα μάτια πιο εύκολα κτλ. Που φοράνε φακούς επαφής. Ναι, ακριβώς. Είναι μια σύνθεση την οποία έχει φτιάξει οφθαλμίατρος, οπότε όλα τα συστατικά που δεν πρέπει να είναι μέσα εκεί δεν υπάρχουν. Τα χρώματα είναι φυσικής προέλευσης, οπότε είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς με ασφάλεια να χρησιμοποιήσεις. Αντίστοιχα μετά, έχουν φτιάξει και μια ωραία σειρά με προϊόντα για τα φρύδια. Στα φρύδια τώρα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτό είναι το High Definition Tinted Brow Gel, όπου το brow gel είναι αυτό σαν προϊόν. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω όταν δεν έχω κενά στο φρύδι μου, αλλά μπορεί το φρύδι μου να έχει λευκές τρίχες. Ή μπορεί να έχω ένα φρύδι το οποίο να θέλω... Να θέλω να το έχω έτσι, να φαίνεται... πολύ εφηβικό. Ίσιο. Μπορεί να το θέλω ίσιο. Είναι μπορεί να έχω... στην μόδα αυτό. Ναι. Ναι, ή μπορεί να έχω φρύδια τα οποία έχουν μια δική τους τάση. Μπορεί ακόμα και να κάνουν καμπύλες και να θέλω να το κολλήσω και να το χτενίσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό μόλις σταθεροποιηθεί, το τζέλ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή βγαίνεις με 6 μποφόρ και δεν κουνιέται το φρύδι. Αλλά ταυτόχρονα... Ακούνεται το φρύδι. Ακούνεται το φρύδι, ακριβώς. Αλλά και αυτό όμως είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μέσα πολλά από τα συστατικά που έχει η θεραπευτική σύνθεση των φρύδιών. Και μετά έχει και αυτό το δεύτερο βουτσάκι, μόλις στεγνώσει λίγο το προϊόν, να πας να το στρώσεις ακόμα καλύτερα. Αυτό υπάρχει σε διάφανο. Τέλειο. Και υπάρχει και σε διάφορες αποχρώσεις. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποιούμε όταν δεν έχουμε ιδιαίτερα κενά. Αν όμως έχω ένα φρύδι το οποίο έχει κενό, όπως για παράδειγμα εδώ, σου λείπουν οι τρίχες, ή μπορεί να έχεις ένα χτύπημα και να σου λείπουν φρύδια, εκεί θα πρέπει να σχεδιάσεις το δέρμα ανάμεσα στις τρίχες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα χρησιμοποιήσεις το μολύβι, το οποίο έχει πάρα πολύ λεπτό άκρο, και θα πας και θα σχεδιάσεις τριχάκια. Ή μπορεί να έχεις ένα φρύδι το οποίο θέλεις να το κάνεις να δείχνει πιο παχύ. Αυτό λοιπόν θα το κάνεις με αυτό. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να δώσουμε, ή χρησιμοποιούμε ένα από τα δύο προϊόντα για τα φρύδια, ή τα χρησιμοποιούμε και τα δύο. Τέλεια. Και το φρύδι είναι γενικά στο make-up ή τέλος πάντων στο πώς εμφανίζουμε τον εαυτό μας κάθε μέρα, είναι τεράστιο θέμα. Έτσι. Δηλαδή, είναι από τα πιο hot θέματα του τι να κάνω με τα φρύδια μου και πώς να τα φτιάξω και να μην τρώω 50 ώρες για να ξαναφτιάξω και να ξανασχεδιάσω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ πρακτικά και τα δύο. Είναι πολύ γρήγορα και εύκολα και δεν χρειάζεται να αφιερώσεις μια ώρα για να κάθεσαι να σχεδιάζεις, γιατί είναι και τα μπουτζάκια του πάρα πολύ βολικά. Δηλαδή είναι τα βουρτσάκια του εξαιρετικά. Ναι, παιδί μου, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν θέμα με τα φρύδια τους. Ναι, συγγνώμη, έγινε μια διακοπή. Ωραία. Ναι, τώρα σ' ακούμε. Ωραία. Και μετά σε σχέση με το make-up, έχουν αυτά τα defining liners, τα οποία τα έχω ερωτευτεί, γιατί... Είναι πάρα πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, είναι πολύ μαλακό. Δείτε πόσο ντεκρατάρετε. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ακόμα και ένα smokey eye πλάξιμο από το δάχτυλό σου.
Αυτό μετά, άπαξ και σταθεροποιηθεί, είναι αμετακίνητο. Δεν κουνιέται. Δεν κουνιέται. Το συγκεκριμένο είναι το μαύρο, το black. Υπάρχει όμως και το slate, που είναι μια πολύ ωραία απόχρωση. Την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Η απόχρωση slate είναι ένα το γκρι. Το έχω εγώ το slate, είναι λίγο γκριζάτο. Ναι. Μπράβο, είναι λίγο γκρι. Είναι λίγο... Α, αυτό είναι. Ναι, είναι γκρι μπροντζέ. Δεν είναι ακριβώς, έχει και καφέ είναι... μέσα το. Είναι αυτό που φοράω εγώ τώρα, Μπάρμπαρα. Που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν φοράω τίποτα. Ήθελα να δείξω τις βλεφαρίδες μου σήμερα. Και καλά, η καλής. Είναι πραγματικά ακούνητο, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σαν έχει αίσθηση μολυβιού, αλλά η διάρκεια του είναι eyeliner και βάλε. Ακριβώς, ναι. Είναι μολύβι και eyeliner 2-1. Ανάλογα με το πώς θα το χρησιμοποιήσεις, ακόμα και σκιά μπορείς να το κάνεις με το να το δεν κρατάρεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι μετά, να δείτε τώρα ας πούμε που στέχνωσε και το περνάω από πάνω, δεν μου τσουρώνει. Δεν κουνιέται πραγματικά. Όχι, δεν κουνιέται. Πραγματικά. Είναι τέλειο. Η Τίνα Βαφιάδη μας λέει πόσο σεξι είναι ένα ωραίο φρύδι. Είναι πάρα πολύ σεξι και επίσης τονίζει εξαιρετικά το βλέμμα. Δηλαδή αυτός είναι ένας ακόμα, είναι η κορνίζα των ματιών στην πραγματικότητα τα φρύδια μας, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχουν τόσο σημασία. Ειδικά στα πιο minimal μακιγιάζ είναι must το να έχεις. Δηλαδή θεωρώ ότι αν έχεις περιποιηθεί τα μαλλιά σου, έχεις περιποιηθεί το δέρμα σου και έχεις περιποιηθεί τα φρύδια σου, μετά ακόμα και αν απλά βάλεις λίγο μάσκαρα και ένα γκλόσι ή ένα ενυδατικό χιλιών, είσαι όμορφη και περιποιημένη. Μπορεί να έχεις το πιο εντυπωσιακό μακιγιά στα μάτια. Αν το φρύδι δεν είναι, δεν δείχνει τέλος πάντων υγιές, νομίζω δεν είναι τόσο ωραίο το αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι μόνο δική μου πεποίθηση αυτή. Όχι, ξεκάθαρα είναι αυτό, γιατί πραγματικά το φρύδι μπορεί να χαλάσει όλη την εικόνα του προσώπου ή όλο το βλέμμα, αν δεν είναι περιποιημένο και έτσι, όπως πρέπει να είναι για να τονίσει το βλέμμα ακόμη περισσότερο. Έχω χρόνο τέλεια, να δείξω τέλεια, άλλο ένα τέλεια, προϊόν. Τέλεια. Ή έχω πει πολλά. Βεβαίως και έχεις. Γιατί δεν πέρασε η ώρα. Όχι, έχεις. Έχεις γιατί... έχουμε κι άλλο ένα νομίζω να πούμε. Ναι! δεν το άφησα τυχαία για το τέλος. Λοιπόν, κάνει θαύματα κορίτσια αυτό το προϊόν. Το χρησιμοποίησες? Το χρησιμοποίησα. Πώς το χρησιμοποίησες, για δείξε μας. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς το χρησιμοποιούμε. Κάτσε να το βγάλω κι εγώ να το κουτί να το δούμε παρέα. Για πες εσύ στα κορίτσια όχι ώρα. Λοιπόν, καταρχήν χρησιμοποιώ αυτό το δαχτυλάκι, γιατί αυτό δεν έχει καθόλου δύναμη. Mm-hmm. Και όταν χρησιμοποιούμε προϊόντα για τα μάτια, χρησιμοποιούμε αυτό το δαχτυλάκι. Για να... Άκου τώρα να δεις. Βέβαια, είμαι μεγάλη επιστήμη. Λοιπόν, με το Aqua Blur πας και δουλεύεις όλη την περιοχή των ματιών, δουλεύεις τις βλεφαρίδες σου επάνω για να τις ενυδατώσεις και περνάς και επάνω από το φρύδι. Αυτό που κάνει αυτό το προϊόν είναι ότι κλειδώνει την υγρασία. Αυτό το κάνεις πριν βαφτείς βέβαια, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αφού έχεις βάλει την κρέμα των ματιών σου, έχει κάνει το skin care, έχεις ήδη βάλει το σέρουμ για τα φρύδια σου, το Revita Brow, μετά πας και κλειδώνεις όλη αυτή την υγρασία. Αυτό λοιπόν τι κάνει. Επειδή σου κλειδώνει όλα τα ενυδατικά προϊόντα που έχεις χρησιμοποιήσει, είτε εσύ μετά πας να βάλεις make-up, είτε δεν βάλεις make-up, αυτό που κάνει είναι ότι σου κρύβει αυτές τις λεπτές γραμμούλες που είναι πάντα εκεί και καμιά φορά όταν βάφεσαι είναι ακόμα πιο έντονες, ακριβώς. Αυτό λοιπόν θα το αφήσεις να απορροφηθεί και μόλις απορροφηθεί θα πας και θα βαφτείς. Επίσης αυτό το προϊόν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και πάνω στα χείλη. Τέλειο! Η ποσότητα που χρειάζεστε είναι πολύ μικρή. Χρειάζεστε μία ποσότητα όσο είναι μία φακή. Τόσο χρειάζεσαι. Δεν θες παραπάνω. Γιατί αν βάλεις παραπάνω, αρχίζει μετά και φεύγει το προϊόν από πάνω σου. Αρχίζει και τρίβεται. Σας το λέω γιατί λύσαξα μια φορά, έβαλα πολύ και μετά άρχισε να φεύγει από πάνω μου. Αυτό μπορεί αυτό κανείς... με τα χείλια που είπες μου άρεσε πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ must, γιατί okay, εκτός τις λεπτές γραμμές που έχουμε εδώ στα μάτια είτε εδώ και τα λοιπά, εντάξει, τι να κάνουμε, άνω το 40, λοιπόν, εκεί στο άνω το 40 αρχίζουν αυτές οι γραμμούλες
Ναι. Αυτές. Αυτές οι γραμμούλες, ναι, έχουμε αναρωτηθεί από πού ξεκινάνε. Ξεκινάνε από τα χείλη και βγαίνουν πάνω κάτω. Γιατί τα χείλη μας είναι σαρκώδη, οπότε υπάρχει ήδη μια συγκεκριμένη δομή και όταν πλέον χάνουμε την ελαστικότητά μας, που δεν θα τη χάσουμε απαραίτητα μόνο λόγω ηλικίας, δεν φταίει η ηλικία για όλα, μπορεί να είσαι πάρα πολύ νέα και να χρησιμοποιείς make-up που έχει μέσα στα τάλκη, να χρησιμοποιείς κραγιόν τα οποία να μην είναι clean, να έχουν μέσα ανεπιθύμητα αισθητικά που να σε αφυτατώνουν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αυτά τα σκασιματάκια, αυτές οι γραμμούλες μεγαλώνουν πάνω κάτω και έχουμε αυτές τις λεγόμενες ρητίδες του καπνιστή που μπορεί να τις έχεις ακόμα και αν δεν καπνίζεις. Όσο λοιπόν, ναι, πιο ενδεδομένα είναι τα χείλη, εκτός ότι θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα και το μακιγιάζ που θα κάνεις, αλλά τόσο καλύτερο θα είναι και το αποτέλεσμα γενικά που θα έχεις. Αυτό λοιπόν δείτε το σαν ένα primer, το οποίο κλειδώνει το skincare, δίνει πάρα πολύ υγρασία, κυκλεύει και την υγρασία από το περιβάλλον και τη διοχετεύει στο δέρμα, γιατί είναι γεμάτο από υγροσκοπικούς παράγοντες και είναι φανταστικό, γιατί μπορείς να το βάλεις ακόμα και πάνω στο λιθαρίδιο σου. Θεϊκό, θεϊκό. Είναι πραγματικά υπέροχο προϊόν. Είναι εξαιρετικό. Όπως και όλα τα προϊόντα της Revitalas. Eternal Pink, Οκτώβρης. Ακόμη πιο Eternal Pink ούτως ή άλλως. Την αγαπάμε και γι' αυτό και για το ότι δημιουργεί συγκλονιστικά προϊόντα για όλες μας. Ότι στηρίζει μόνιμα την έρευνα της δράσης και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Και αυτόν το μήνα συγκεκριμένα, για όσες από εσάς επιλέξετε να πάρετε αυτό εδώ το υπέροχο conditioner για τις βλεφαρίδες σας, έτσι, ένα μέρος των εσόδων πηγαίνει στο άλμα ζωής, μια επίσης σταθερή συνεργασία για τη Revitalas Greece και τη Chrysalis Proderma, έτσι, όπου κάθε χρόνο στην ουσία στηρίζεται η δράση για το άλμα ζωής. Κάναμε και μια πολύ όμορφη δράση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, έτσι. Περπατήσαμε, τρέξαμε, ενημερώσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο. Τέλεια, Μπάρμπαρα, σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις ή αν υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι να μας ρωτήσει, παιδιά. Ωραία, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Και ναι, φυσικά περιμένω εδώ να υπάρχει κάποια ερώτηση. Είναι τόσο όμορφο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργάζομαι και να στηρίζω και brands και ανθρώπους που θέλουν τα πράγματα να τα κάνουν με βάθος και ουσία και ολιστικά, είναι αυτό που λες. Και είμαι πάρα 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 πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία και για αυτή την όμορφη φιλία, θα πω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχουμε κάποιες ερωτήσεις, οπότε θα σε αποδεσμεύσω, Μπάρμπαρά μου. Σε ευχαριστώ πάρα... Η Τίνα λέει, πού μπορούμε να τα πάρουμε τα προϊόντα. Μπορείτε να τα πάρετε online. Έχω βάλει ήδη το link στο Facebook Live. Τώρα, Τίνα μου, με το που θα κλείσουμε το IGTV, θα μπει και το link στο IGTV και στο δικό μου bio αντίστοιχα. Και μπορείτε επίσης να μπείτε κατευθείαν στο προφίλ της Revitalas Greece και από εκεί να μπείτε στο link κατευθείαν στο site τους, ώστε να παραγγείλετε τα προϊόντα. Είναι εκπληκτικά. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ, Μπάρμπαρά μου. Να έχουμε όλοι μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα, με επίγνωση και με στήριξη η μία για την άλλη. Φιλάκια πάρα πάρα πολλά. Φιλιά σε όλους. Γεια. Καλημέρα. Bye.